Μπεγλέρας, ποιος θα γεμίσει τώρα με στόχο τον Κέιτα ή τον Μίετσελ. Κατάλαβε τα πάντα εκεί ο Κώστας Καλκιάς, βγήκε μπλόκαρε και έδωσε στον Μπασινά. Μπασινάς που θα συνεργαστεί με τον Μάριτς. Αυτός για τον Γκονζάλες, η σέντρα για τον Μπικόφσκι, ο οποίος θα πιάσει την κεφαλιά, 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Στο 25ο λεπτό από το γέμισμα του Εζεκέλ Γκονζάλες, ο Ματσέι Μπικόφσκι δείχνει το πίσω μέρος φανέλας. Η απογοήτευση στο πρόσωπο του Σέρχιο Μαρκαριάν και τα συγχαρητήρια από τους συμπαίχτες του στον Ματσέι Μπικόφσκι που ανοίγει το σκορ. Στη μεσαία γραμμή αυτό προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ο Άγγελος Μπασινάς, συμπαίχτες του. Η σέντρα του Βίντρα, κεφαλιά του Μπικόφσκι, 2-0. Να λοιπόν ένα σκηνικό που επαναλαμβάνεται αυτή τη φορά στο 30ο λεπτό του πρώτου μέρους. Σκόρερ δις ο Ματσέι Μπικόφσκι και βλέπετε με ποιον τρόπο τον πανηγυρίζουν τον σκόρερ. Φωνές τους παίκτες του Ηρακλή να συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής βρήκε έναν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και αν είχε κάνει ο Μίετσελ μία από τις ευκαιρίες που είχε παρουσιαστεί, κόλλησε να μπαίνει και πιο δυναμικά ακόμη στο παιχνίδι. Πάντως ο Μαρκαριά είναι ευχαριστημένος από το ρυθμό που βρήκε η ομάδα του και το δείχνει αυτό με τις φωνές στους παίκτες του. Ζητώντας βέβαια το καλύτερο δυνατό από όλους, γιατί το 0-2 για τον Παναθηναϊκό υπάρχει. Μπαλιά του Γκονζάλες για τον Κωνσταντίνου που μπλασάρει αυτή τη φορά. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. 0-3. Ό,τι δεν κατάφερε νωρίτερα ο Κύπριος επιθετικός του Παναθηναϊκού, το πετυχαίνει τώρα από την καταπληκτική μπαλιά του Εζεκέλ Γκονζάλες. Έτσι λοιπόν στο 64ο λεπτό ο Παναθηναϊκός θα φτάσει σε ένα τρίτο γκολ με σκόρερ τον άλλο το επιθετικό. Η ψυχολογία όπως θέλετε πείτε την. Έστειλε την Πνεϊκός, γύρισε αυτό το στατιστικό του αγώνα. Το εκτελεί ο Μπασινάς, το τρίτο κεφαλιά του Κυριάκου, 4-0, εντυπωσιακή κεφαλιά από τον Σωτήρη Κυριάκο που συνεχίζει τις καταπληκτικές εμφανίσεις και βλέπετε τα high five στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αυτή η νίκη του Παναθηναϊκού μετατρέπεται σε θρίαμβο στο Καφτατζόγλιο. Κυριάκος σκοράρει με αυτόν. Κυριάκος σε κάποιον να